εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984, προκειμένου να ακούσουμε τις δικές τους τις θέσεις, ο υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Απόλλων Φιλιππής, ο υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες στο Ρέθυμνο, Στέλιος Κορδίλης, και η υποψήφια με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, Μαρία Κτιστάκη από το Λασίθι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Έχει κληθεί και ο κύριος Φραγκίσκος Παρασύρης, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ. Ελπίζουμε να έρθει και να προλάβει ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης για να ακούσουμε και τις δικές του τις θέσεις. Θέλω να ξεκινήσω φτάνοντας ουσιαστικά στην τελευταία την ημέρα της προεκλογικής περίοδου. Για μας είναι και το τελευταίο προεκλογικό τραπέζι στα πλαίσια του δελτίου ειδήσεων του σταθμού. Κύριε Φιλιππή, ξεκινώντας από εσάς, εάν από τις μέχρι σήμερα περιοδίες σας, από τις κουβέντες που έχετε κάνει στον κόσμο, από τα επιχειρήματα τα οποία έχετε αναπτύξει, ο κόσμος έχει καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και γιατί πήγαμε τόσο σύντομα σε μια εκλογική αναμέτρηση? Μάλιστα. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο, κυρία Αγγέλα. Σκέτος, κύριε Αγγέλα. Λοιπόν, το ένα είναι στις περιοδίες και στις επαφές μας με τον κόσμο, εάν κατάλαβε τι διακυβεύεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εμείς προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι κρισιμότατη, διακυβεύεται το μέλλον της χώρας, το μέλλον των νέων ανθρώπων, της κοινωνίας μας, διότι είχαμε στις 25 του Γενάρη, ο κόσμος έδωσε για πρώτη φορά στην αριστερά την δυνατότητα της διακυβέρνησης της χώρας. Είχαμε μία εφτάμηνη διακυβέρνηση με τα συν και τα πλήν, τα οποία ο κόσμος τα ακούει, τα συζητάει, και ζητάμε τη συνέχιση, αν θέλετε, της διακυβέρνησης, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα χρόνια προβλήματα που υπήρχαν διαχρονικά, αλλά έγιναν εντονότερα την περίοδο των μνημονιακών πολιτικών, και ταυτόχρονα το παλιό αυτό κατεστημένο να περάσει, θα λέγαμε, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και συνεχίζοντας με μνημονιακό καθεστώς όμως. Θα έλεγα λοιπόν ότι, και είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε, ότι αυτό το τρίτο μνημόνιο, αυτή η συμφωνία περιέχει δύσκολα σημεία, δύσκολους όρους, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια δυνατότητα η χώρα μας να σταθεί όρθια, να βγει από αυτή την κρίση και να προχωρήσει σε μια άλλη κατεύθυνση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι, και στο δεύτερο ερώτημά σας, αν θέλετε, ο κόσμος πραγματικά είναι αυτή την περίοδο και βαθιά προβληματισμένος και, αν θέλετε, λίγο κουμπωμένος. Σκέφτεται, νομίζω, ότι αυτή τη φορά θα αναδείξει για τρίτη φορά, αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ, ή θα δώσει μία νίκη στις δυνάμεις αυτές, στις κοινωνικές αυτές δυνάμεις που θέλουν την πραγματική αλλαγή στην πορεία. Φάνηκε στο δημοψήφισμα, φάνηκε στις 25 του Γενάρη, νομίζω και τώρα θα δώσει αυτή την ευκαιρία. Δεν πήγαμε στις εκλογές έτσι απλά, κυρία Δουργεράκη. Πήγαμε στις εκλογές διότι, πρώτον, δεν υπήρχε μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χάθηκε αν θέλετε. Δεύτερον, δεν θα δινόταν ψήφος ανοχής σε μία κυβέρνηση η οποία είχε πρόσφατα αυτή τη συμφωνία φέρει. Και ακόμη, αν θέλετε, η λαϊκή εντολή η οποία είχε δοθεί στο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 του Γενάρη είχε συγκεκριμένους προσανατολισμούς και συγκεκριμένο, αν θέλετε, πεδίο. Τώρα χρειάζεται μια ανανεωμένη λαϊκή εντολή ισχυρή μέσα στα πλαίσια μιας συμφωνίας που επιτεύχθη και στο πρόγραμμα που έχει καταθέσει για τη διακυβέρνηση της χώρας. Βεβαιότατα και εσείς, κύριε Σκορδίλη, και εσείς, κύριε Κτιστάκη, θα έχετε τον ίδιο χρόνο στις τοποθετήσεις σας. Εάν θέλετε, βεβαιότατα, τον χρόνο αυτό να τον εκμεταλλευτείτε για να κάνετε και κάποια παρατήρηση ενδεχόμενα στις τοποθετήσεις κάποιου εδώ συνομιλητή, πολύ ευχαρίστως να το κάνετε. Είναι το ίδιο το ερώτημα αναφορικά με το διακύβευμα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και σε εσάς, κύριε Σκορδίλη. Κύριε Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός λαός ζει ένα παραλογισμό που επιχειρούν το ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να το επιβάλλουν, θεωρώντας ότι απευθύνονται σε χρυσόψαρα, θεωρώντας ότι
η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της συγκυβέρνησης της χώρας από τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους 6 μήνες. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι επί 40 χρόνια κυβέρνησαν εναλλασσόμενοι στην εξουσία αυτόν τον τόπο, διαχειριζόμενοι τεράστια πακέτα αναπτυξιακά, διασπαθίζοντάς τα, δημιουργώντας πολύ μεγάλα σκάνδαλα, ανδρώνοντας την διαφθορά στο εσωτερικό τους και όχι μόνο, εκμαυλίζοντας συνειδήσεις, εκμαυλίζοντας δημόσιους υπαλλήλους, εκμαυλίζοντας κάθε άνθρωπο ο οποίος είχε την ανάγκη να επιτύχει, διότι το καθεστώς στο οποίο είχαν εδραιώσει την εξουσία τους ήταν η αδικία. Η αδικία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση ο κάθε Έλληνας σε οτιδήποτε δικαιούτο και είχε τις ικανότητες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος έχουμε σηκώσει τη σημαία. Είμαστε πολέμοι της διαφθοράς και επιθυμούμε με δημοκρατικό τρόπο να αποδώσουμε ευθύνες. Ο ελληνικός λαός στις 20 του Σεπτέμβρη θα κληθεί να αποφασίσει αν επιθυμεί να διαιωνιστεί και να παρισφύσουν στη συγκυβέρνηση της χώρας αυτοί που την οδήγησαν σε αυτό το σημείο, τα κόμματα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αρδεύονται αυτή τη στιγμή και από το ποτάμι, ή εάν επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσους ευθύνονται για την κατάντια αυτή στην οποία έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό, καταρακώνοντας την καθημερινότητά του, καταρακώνοντας την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα και ο μεγαλύτερος σκοπός και στόχος μας. Μάλιστα. Το να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδας πολίτης στην καθημερινότητά της. Μάλιστα, λοιπόν. Ανωτελεία, παρακαλώ κυρία Μαρία Κτιστάκη, από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος και το ΛΑΣΥΦΗ. Η κυρία Κτιστάκη, το ίδιο το ερώτημα αναφορικά με το διακύβευμα. Το διακύβευμα θα έπρεπε να είναι το τρίτο μνημόνιο και τα μέτρα που κατεβαίνουν. Κανένας δεν έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Να μας πει δηλαδή τι ακριβώς πρόκειται να έρθει την επομένη των εκλογών. Αντιθέτως, αυτό που φαίνεται, παρουσιάζεται να είναι το διακύβευμα, είναι ποιος από όλους αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή θα είναι πιθανά ο καλύτερος διαχειριστής αυτού του μνημονίου, το οποίο κανένας όμως δεν συζητάει τι περιλαμβάνει. Στην πραγματικότητα, οι εκλογές γίνονται αυτή τη στιγμή και μάλιστα τόσο με τέτοια κεκτημένη ταχύτητα, για έναν και μόνο λόγο, για να μπορέσει από αυτές τις εκλογές να προκύψει μια πολύ ισχυρή μνημονιακή κυβέρνηση και να εφαρμόσει χωρίς αντιδράσεις ή τέλος πάντων με τη δικαιολογία ότι έχει την εθνική συνένεση στα χέρια της, το τρίτο μνημόνιο. Στην πραγματικότητα, όλα τα μνημονιακά κόμματα ένα πρόγραμμα έχουν αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι γίνεται για εσωκομματικούς λόγους και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται, όχι. Λέω ότι γίνεται για να υπάρξει μια ισχυρή μνημονιακή πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, παλαιομνημονιακών και νεομνημονιακών, οι οποίοι θα επιβάλλουν το τρίτο μνημόνιο με πολύ πιο ισχυρό τρόπο από ό,τι θα μπορούσαν με το προηγούμενο καθεστώς, όπου όπως αναφέρθηκε και από τον προηγούμενο έτσι, συνομιλητή εδώ, δεν υπήρχε και η απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που έχουν στα χέρια τους όλοι, ανεξαρτήτως πώς το παρουσιάζουν, αυτό που θα έρθουν αύριο μετά την επομένη των εκλογών να εφαρμόσουν, είναι το τρίτο μνημόνιο, είναι το μοναδικό τους πρόγραμμα και όλη η υπόλοιπη φιλολογία που γίνεται σχετικά με τα ισοδύναμα ή με κάποιες πιθανές έτσι πιο ήπιες εφαρμογές αυτού του μνημονίου ή κάποιες παραλλαγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να εφαρμοστούν για να μοιραστούν καλύτερα τα βάρη, είναι χοντρά ψεύδι, είναι μια απάτη που προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή σε βάρος του ελληνικού λαού και να υφαρπάξουν την ψήφο του, ώστε να μπορέσουν να σχηματίσουν αυτό που είπα προηγουμένως, μια ισχυρή μνημονιακή κυβέρνηση που θα έρθει την επομένη των εκλογών να μας επιβάλλει το χειρότερο μνημόνιο που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και να κάνω εδώ μια παρενθεσούλα για να πω ότι ήδη έχουν ψηφίσει
όλα τα μνημονιακά κόμματα μέσα στη Βουλή, ότι δεν θα ζητήσουμε, δεχόμαστε να μην υπάρξει μείωση του χρέους. Αυτό σημαίνει ότι το πολύ πολύ που μπορεί να υπάρξει είναι κάποια αναδιάρθρωση ή επιμήκυνση ή πάγωμα που ζητάει το ΛΑΕ ένα επόμενο διάστημα. Στην πραγματικότητα δηλαδή να μείνουμε εγκλωβισμένοι επάπειρον στα μνημόνια και τις πολιτικές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δεχτεί και το έχουν υπογράψει ότι εγκρίνουμε αυτό το δημοσιονομικό τέλος πάντων συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει πρακτικά ότι οποιαδήποτε στιγμή δεν πιάνουμε τους στόχους που θα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούν αυτοί να παίρνουν δημοσιονομικά μέτρα που σημαίνουν απολύσεις, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, φορολόγηση, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Και για να πω ένα τελευταίο ακόμα, έχουμε ήδη δεχτεί ότι οτιδήποτε θα έρθει στη Βουλή μας για να συζητηθεί πρέπει πρώτα να το έχουν εγκρίνει οι θεσμοί, που σημαίνει πρακτικά ότι οποιοδήποτε ισοδύναμο θελήσει οποιοδήποτε από αυτούς να φέρει προς συζήτηση θα πρέπει πρώτα να έχει πάρει το ok από τους θεσμούς. Έχουμε δει τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Κύριε Φιλιππή, τι απαντάτε σε αυτά τα οποία θέτει στο τραπέζι η κυρία Χτιστάκη, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ερωτήματα βάσει της απλής λογικής? Μάλιστα. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι θα πρέπει κανείς για να κρίνει έτσι αυστηρά και με αυτό τον κοφτό τρόπο αυτό που έχει προκύψει, θα πρέπει να δει τη διαδικασία που έγινε, πώς φτάσαμε, ποια είναι η πραγματική οικονομία, η κατάσταση της χώρας και να δει σε όλες τις διαστάσεις του αυτή τη συμφωνία. Να πω λοιπόν ότι πρώτον, αυτή η διαπραγμάτευση η οποία έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και έφερε αυτή τη συμφωνία, πραγματικά μια σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά μια συμφωνία με σημεία τα οποία, αν θέλετε, δεν συνάδουν με την πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως έγιναν δεκτά κάτω από μια ασφυκτική πίεση από τους εταίρους και από μια οικονομική ασφυξία που υπήρχε και διαμορφώθηκε στη χώρα μας, μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα εγώ και από μια μεθοδευμένη για χρόνια εξάρτηση της χώρας μας με το να έχει χαμηλά ρίξει την παραγωγική της μηχανή. Δηλαδή, οποιαδήποτε επιλογή σε αυτή τη φάση που η οικονομία της χώρας μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ένα Brexit ή οτιδήποτε άλλο θα ήταν αν θέλετε καταστροφικό για την πορεία της χώρας μας. Άρα λοιπόν μπροστά ενώ το μνημόνιο δεν θα είναι, ας πούμε. Όχι, και να σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Πρώτον, και δεν είναι το ίδιο και είναι μύθος, δεν είναι, τουλάχιστον είναι λάθος, πολιτικό λάθος από τους αντιπάλους να λένε ότι είναι το ίδιο το μνημόνιο αυτό με τα προηγούμενα, η ίδια η συμφωνία. Όχι, είναι χειρότερο, δεν λέμε ότι είναι το ίδιο. Ωραία, να σας απαντήσω λοιπόν και να μου εξηγήσετε εσείς. Πρώτον, δημοσιονομικοί στόχοι. Οι δημοσιονομικοί στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί από την προηγούμενη συμφωνία για το 15, 16, 17, 18 ήταν της τάξης του 3,5% για 4,5%. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Δουλγεράκη? Σημαίνει ότι η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη όλα αυτά τα χρόνια να έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα τέτοιου βαθμού που να έχουμε λαβωμένο το λαό όπως τον είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η συμφωνία αυτή όμως τι πέτυχε? Πέτυχε 0,25 το 15, 0,5 το 16, 17 και 18, αν δεν κάνω λάθος, 3,5, που σημαίνει τι? Μέσα διαχρονικά στην τετραετία αυτή θα έχουμε με την προσπάθεια του πρωτογενούς πλεονάσματος μια εξοικονόμηση χρημάτων τα οποία θα πάνε για κοινωνικό έργο και επενδυτικό έργο. Είναι μια διαφορά, εγώ λέω ναι. Δεύτερον, η χρηματοδότηση. Εξασφαλίσαμε για 3,5 χρόνια μια χρηματοδότηση για τη χώρα μας. Πουλώντας όλη τη δημόσια περιουσία. Δεν θέλω να αναλύσετε όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, όχι, και να φάμε χρόνο από τον κύριο Σκορδίλη και κοιτάξτε, την κυρία Κτιστάκη. Δεν τρώω χρόνο. Είμαι επιγραμματικός. Θα πάρετε χρόνο, τον ίδιο χρόνο θα πάρετε. Είναι νομίζω κέριο παρακαλώ να καταλάβουν και οι ακροατές μας το τι λέει αυτό το μνημόνιο. Γιατί πάρα πολύ. Συνεχίστε το. Ωραία, συνεχίζω λοιπόν. Η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση προβλέπει 83 δισεκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής, και είναι πολύ βασικό αυτό, δόσεων προς τους εταίρους, οι οποίες δόσεις τρέχουν με επιτόκιο της τάξης του 4,5%, ενώ η δανειοδότηση αυτή, η δανειακή σύμβαση που συνήψαμε, έχει ένα πολύ χαμηλό αυτό, το 1,5%. Αυτό λοιπόν δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις αποπληρωμής του χρέους. Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο. Ενώ όλο το θεσμικό πλαίσιο εντασσόταν στο αγγλικό δίκαιο και ξέρετε τις επιπτώσεις που είχε, τώρα αυτή η συμφωνία δεν είναι πλέον στο αγγλικό δίκαιο αλλά είναι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν
υπάρχει ειδοποιώς διαφορά. Υπάρχει ακόμη, υπάρχουν ανοιχτές μάχες που μπορούμε να δώσουμε. Μάλιστα. Για ζητήματα όπως είναι, γιατί αναφέρθηκε η κυρία Χριστάκη. Θα πάτε και σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Σκορδίλη από τη δική του την πλευρά. Σε αυτά τα θέματα τα ανοιχτά που θέτει από την πλευρά της η κυρία Χριστάκη, ας το πάρουμε ως βάση της ερώτησης και σαν συγκυβερνήτης, εάν εσείς συμφωνείτε αυτή την ώρα με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Φιλιππής ή διαφοροποιήστε. Κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή να επιστρέψουμε αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα βρεθούμε στην εξής πραγματικότητα. Ότι στη συγκυβέρνηση ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε, η ΑΝΕΛ είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ήμασταν ένα σκληρό πυρηνικό, αντιμνημονιακό, πατριωτικό, δημοκρατικό κίνημα. Βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση, αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, την οποία είχαν προσχεδιάσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, έχοντας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό που έλεγε, ακούγοντας διαστόματος πρωθυπουργού τότε, Αντώνη Σαμαρά, μία... Ήσασταν εγκλωβισμένοι, δηλαδή θέλετε να πείτε. Αριστερή παρένθεση, αυτή η αριστερή παρένθεση. Για να επιτύχουν αυτή την αριστερή παρένθεση, είχαν δημιουργήσει και είχαν συμβάλει συνεργαζόμενοι και με τους έξω και με τους εδώ, παγίδες. Είχαν χαλκευμένα οικονομικά στοιχεία και γενικά η κατάσταση της Ελλάδος ήταν σε μια πολύ δυσμενή θέση και σε μια θέση εξάρτησης από τους εταίρους. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε συγκυβερνήτες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο Πάνος ο Καμένος, αντί να επιλέξουμε να γίνουμε πατριδοκάπηλοι και να έχουμε αυτή τη στιγμή άνετα να συζητάμε για 12 ή 15% ποσοστό, θα μπορούσαμε να προσδοκούμε σε αυτά τα αποτελέσματα, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευθύνης, της ουσίας, της πατριωτικής, να επιλέξαμε και ακολουθήσαμε αυτό που μας επέλεξε να κάνουμε ελληνικός λαός. Υπογράψαμε τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου, η οποία δεχόμαστε και το αναγνωρίζουμε με πόνο καρδιάς ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία. Όμως προϋπήρχαν δύο μνημόνια τα οποία στερούσαν την εθνική μας κυριαρχία. Την εθνική μας κυριαρχία για το λόγο ότι είχαν εντάξει την Ελλάδα στο αγγλικό δίκαιο. Γνωρίζετε καλά ότι το αγγλικό δίκαιο καταλύει κάθε μορφή εθνικής κυριαρχίας. Με συνοπτικές διαδικασίες θα μπορούσε να εκποιήσει την εθνική μας περιουσία. Το ότι επιστρέψαμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο, αυτό παράλληλα συντοχρόνως σημαίνει ότι αναχτούμε, βρισκόμαστε στον δρόμο ανάκτησης της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σοβαρολογείτε τώρα? Την έχουμε παραδώσει όπως ήταν. Δεν υπάρχει πια εθνική κυριαρχία. Να σας πω κάτι. Μα εσείς εδώ πήγατε και ψηφίσατε ότι δεχόμαστε η κρατική ολοκληρώσει. Δεν σας διέκαψα. Αν ολοκληρώσει, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Δεν σας διέκαψα, κυρία Χριστάκη. Αν θέλετε. Ναι. Να σας διακόψω, ξέρω να πω και για την ιστορία του κόμματός σας και τις θέσεις του που είχε για το Μακεδονικό, για να μην μιλάμε για πατριωτισμό μαζί μας. Δεν θα ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με τα ανομήματά σας. Ολοκληρώστε τα ανομήματα, σοβαρολογείτε, μιλάτε εσείς για ανομήματα, τολμάτε και μιλάτε. Αποσυμπιέζει τα δημοσιονομικά μέτρα και τη λιτότητα σε σχέση με τις δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπου είχαν προγραμματίσει να μας επιβαρύνουν με επιπλέον 20 δισεκατομμύρια μέχρι το 2018. Αυτό το επιτύχαμε με το να μειωθούν τα πλεονάσματα, όπως ανέφερε και ο κύριος Φιλιππής, από το 2015 μέχρι το 2018, συνολικά κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι δίνεται δημοσιονομικός χώρος και χρόνος, παίρνουμε ανάσα στην πραγματική οικονομία και δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να προχωρήσουμε προς ανάπτυξη. Λοιπόν. Η συμφωνία της 12ης Ιουλίου γλιτώνει τους οφειλέτες με τα κόκκινα δάνεια από τους ξένους κερδοσκόπους, δίδοντας ασυλία για την πρώτη κατοικία μέχρι το τέλος του έτους. Ενώσο ετοιμάζεται και σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία, μία οριστική τακτοποίηση του προβλήματος. Εξασφαλίζεται η χρηματοδοτική επάρκεια μας ως προς τις οφειλές μας
για μία τριετία κατά 86 δισεκατομμύρια, ενώ περιλαμβάνεται και η εξόφληση οφειλών του δημοσίου προς την αγορά, δίνοντας έτσι την άναση ρευστότητας. Εν αντιθέση με το ΤΑΙΠΕΔ των προηγούμενων μνημονίων, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων δεν πουλάει περιουσία, αλλά την ενοικιάζει και τα έσοδα πηγαίνουν όχι μόνο στην εξόφληση του χρέους, αλλά και στην ανάπτυξη. Αναχρηματοδοτούνται οι τράπεζες και αποσωβείται οποιοδήποτε κίνδυνος απειλή κουρέματος bail-in. Απελευθερώνεται το λεγόμενο πακέτο Juncker. 35 δισεκατομμύρια, το οποίο αυτή τη στιγμή με σωστή διαχείριση θα μπορέσει να αποτελέσει, να δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τίθεται σε άμεσο χρόνο η απόφαση για απομείωση του χρέους, είτε με επιμήκυνση είτε με διαγραφή. Μάλιστα. Παρά τις απόψεις περί αντιθέτου που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα, κοιτάξτε να δείτε ακόμα και από τον κύριο Τσακαλώτο. Ακόμα και από τον κύριο Τσακαλώτο. Σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Εκείνο που θα θυμάστε, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι πολλά ακούστηκαν πρωτύτερα, τα οποία διαψεύστηκαν στη συνέχεια. Εκ των πραγμάτων οδεύομαι προς αυτό, διότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να καταστεί βιώσιμη. Ωραία. Η χρηματοδότηση της χώρας. Παρακαλώ. Η αποπληρωμή της. Κυρία Κτιστάκη. Από πού να αρχίσω τώρα? Να πω μόνο, ξεκινώντας από το τελευταίο, ότι αυτό που αναφέρει κατά γράμμα η συμφωνία που υπογράψαν ήταν ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους. Άρα αποκλείεται το κούρεμα. Για να μιλάμε τώρα ό,τι θέλουμε. Έτσι, η λοιπόν, επιμήκυνση όταν συζητάμε για 60 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, το ίδιο αποτέλεσμα. Η επιμήκυνση είναι. Σημαίνει ότι εξακολουθείς να παραμένεις δέσμιος μνημονίων, πολιτικού ελέγχου και οικονομικού ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξακολουθείς να χρωστάς και κάθε δραχμή που θα βγαίνει από την ελληνική οικονομία, κάθε ευρώ, συγγνώμη, που θα βγαίνει από την ελληνική οικονομία θα γίνεται δάνεια. Τα οποία οποιαδήποτε στιγμή θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σου παρουσιάζει ότι δεν έχεις εκπληρώσει τους στόχους που έπρεπε να έχεις εκπληρώσει και αρχίζουν πάλι οι εκβιασμοί ότι δεν σου δίνω τη δόση γιατί δεν έφτασες εκεί που έφτασες και άρα πρέπει να επιβάλλουμε δημοσιονομικά μέτρα, άρα πρέπει να απολύσουμε, άρα πρέπει να κλείσουμε νοσοκομεία, άρα πρέπει να μειώσουμε θέσεις εργασίας, να κλείσουμε σχολεία για να μπορέσετε να φτάσετε δηλαδή εκεί που φτάσατε. Να πω ένα πράγμα σε σχέση με αυτό που ακούστηκε προηγουμένως και θα πω και τι προτείνω. Το μόνο πράγμα που απέτυχε, γιατί παρουσιάζει έτσι με πολύ δραματικό τρόπο αυτή η διαπραγμάτευση σκληρή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι παγίδες στις οποίες βρέθηκε κτλ. Η μόνη παγίδα στην οποία βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρόγραμμά του και η στρατηγική του. Το ότι δηλαδή προσπάθησε να συμβιβάσει πράγματα που δεν συμβιβάζονται. Να σκίσουμε τα μνημόνια, αλλά να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμβιβάσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, των οποίων το αίμα και τον υδρότα πίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ντόπιοι εδώ κρατικοδίαιτοι δίθεν επιχειρηματίες και τοκογλύφοι δανειστές, με τα συμφέροντα των τοκογλύφων δανειστών και των επιχειρηματιών που μας έχουν φορτώσει ήδη δύο μνημόνια και πάμε τώρα για το τρίτο για να πληρώνουμε τα δικά τους τα χρέη. Η μόνη λύση, κατά τη γνώμη μας, είναι η εδώ και τώρα άμεση μονομερής διαγραφή του χρέους. Αυτό το χρέος δεν το δημιούργησαν οι Έλληνες εργαζόμενοι, δεν πρέπει να το πληρώσουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Άλλωστε, πρακτικά να το πάρουμε, ξεκινήσαμε με το χρέος να είναι στο 120% του ΑΕΠ. Φέτος θα φτάσει το 200% του ΑΕΠ με το καινούριο μνημόνιο και το 20% από ό,τι υπολογίζουν και θα διαψευστούν με χειρότερους τέτοιους, θα φτάσει το 220% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν για ποια αποπληρωμή χρέους μιλάμε? Κάθε ευρώ που θα φεύγει από εδώ θα γίνεται είτε αποπληρωμή χρέους είτε καταθέσεις διαφόρων έτσι αρπακτικών. Μα δεν μας λέτε, κυρία Κτιστάκη, ναι, πώς θα ορθοποδήσουμε οικονομικά. Να σας πω και πώς θα ορθοποδήσουμε. Άρα λοιπόν το πρώτο που λέμε είναι η αποπληρωμή του χρέους. Το δεύτερο, πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Είναι μια φυλακή και οι δύο αυτοί μηχανισμοί, οι οποίοι μας κρατάνε μέσα σε μια κατάσταση όπου αυτοί κανονίζουν αν θα παράγουμε, τι θα παράγουμε, με πόσο θα το πουλήσουμε, πού θα το πουλήσουμε κτλ. Και επίσης μας επιβάλλουν από πού θα αγοράσουμε και τι θα αγοράσουμε. Άρα λοιπόν, αν δεν βγούμε από εκεί, ούτε φτηνό πετρέλαιο θα βρούμε, ούτε τα αγροτικά προϊόντα θα μπορέσουν να πουληθούν σε άλλες χώρες με τις οποίες, παραδείγματος χάρη, η Ρωσία υπάρχει ανταγωνισμός και εμπάργκο, ούτε θα μπορέσουμε ποτέ να πατήσουμε σαν οικονομία στα πόδια μας. Και επίσης, αν δεν έχουμε. Η Ρωσία είχε υποσχεθεί ότι θα μας δώσει 5 δισεκατομμύρια. Τώρα αυτά. Και αρχικά είπε ότι θα μας δώσει στην πραγματικότητα 500 εκατομμύρια συναλλαγές. Και του χρόνου άλλα 500. Εγώ μιλάω για εμπορικές συναλλαγές και για πολιτικές συμμαχίες, οι οποίες δεν θα βασίζονται στην εκμετάλλευση και τον έλεγχο.
Αυτό σημαίνει για μας πρακτικά ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη εθνικοποίηση των τραπεζών. Να κάνω εδώ μια παρένθεση για αυτά που είπατε με τις τράπεζες και συνεχίζουμε μετά, αν θέλετε σταματάω κιόλας. Από 1η-1η του 2016 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα έχουμε ένα κεντρικό σύστημα ευρωπαϊκό των τραπεζών και οι ανακεφαλαιοποίησεις θα γίνονται πρώτα από τους ομολογιούχους και στη συνέχεια από τους καταθέτες. Κούρεμα θα έχουμε από 1η-1η του 2016 αυτών των καταθέσεων που είπατε προηγουμένως ότι υπερασπίζεστε και ότι θα γλιτώσουν. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να γλιτώσουμε τις καταθέσεις και τις περιουσίες του κόσμου, θα πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, θα πρέπει να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες και για να μπορέσουμε πραγματικά να πατήσουμε στα πόδια μας σαν οικονομία και σαν κοινωνία, θα πρέπει να εθνικοποιήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή να τις πάρουμε κάτω από το δικό μας τον έλεγχο, των εργαζομένων και της κοινωνίας, γιατί επενδύσεις από τους ιδιώτες δεν πρόκειται να γίνουν. Πουθενά δεν γίνονται επενδύσεις και πολύ περισσότερο σε μια κατεστραμμένη οικονομία. Παρακαλώ κύριε Σκορδίλη και μετά εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Χριστάκης στο εξής. Ότι ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας μικρομεσαίος, δεν ευθύνεται για το χρέος της χώρας. Το χρέος είναι αποτέλεσμα ενός πάρτι διασπάθησης δημοσίου χρήματος των τραπεζιτών, των μέσων, των κεντρικών μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής εξουσίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πάρτι διασπάθησης δημοσίου χρήματος το φορτώσανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μαζί στις πλάτες του ελληνικού λαού, καταστώντας το δημόσιο χρέος, 220 δις. Φορτώστε το επόμενο. Εμείς δεν φορτώνουμε τίποτα, κυρία Χριστάκη. Εμείς βρεθήκαμε. Ακούτε να σας πω κάτι. Το να έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, εμείς βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, παραλάβαμε αυτή την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα, για να την αντιμετωπίσεις και για να δώσεις λύση, θα πρέπει να παραμείνεις στην πραγματικότητα, αγαπητή κυρία Χριστάκη. Λοιπόν, με ουτοπίες και θεωρίες της τάξεως ότι καταλύουμε, φεύγουμε από την Ευρώπη, φεύγουμε από το ευρώ, φεύγουμε από την Ευρώπη, διαλύουμε όλες τις συμμαχίες μας και πηγαίνουμε και προσαρτώμαστε στη Ρωσία. Δεν υπάρχουν να προσαρτηθούμε στη Ρωσία. Άλλωστε ανέφερα και τη Βενεζουέλα, ανέφερα πάρα πολλές χώρες. Αδικούμε τον κύριο Φιλιππή. Αδικούμε τον κύριο Φιλιππή και δεν το θέλει κανένας από την Ελλάδα. Ναι, αλλά να μην παραφράζετε όμως και τι λέω. Και να μην αδικούμε κανένας. Η οποία στην προκειμένη περίπτωση τη βοήθειά της τη ζητήσαμε. Και μας διαχειρίστηκε, μας χρησιμοποίησε για να, σε ό,τι αφορά την Κρυμαία. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε παρατήρηση επί αυτών που λέγονται. Εγώ θέλω να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί ο κόσμος που σας ακούει περιμένει. Και ο κόσμος που ακούει είναι παγωμένος. Δεν ξέρει από Δευτέρα πώς θα αντιμετωπιστεί και πώς θα μπορέσει να ανακουφιστεί όταν ακούει ότι έρχεται υψηλότατη φορολογία. Όταν ακούει ότι αλλάζουν τα όρια της συνταξιοδότησης. Όταν ακούει ότι οι ελαστικές μορφές εργασίας κάνουν πάρτι. Όταν ακούει χίλια δύο πράγματα τα οποία έχουν στρεβλώσει την ελληνική πραγματικότητα αυτή την ώρα, την αγορά εργασίας, κύριε Φιλιππή, και αυτά είναι θέματα της καθημερινότητας που τα ζείτε. Είσαστε στην καθημερινότητα, δεν είσαστε μέσα σε κάποιο κλουβί, οπότε εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα από την αρχή να ξεκαθαρίσω ότι ο λαός, η κοινωνία αυτή την Κυριακή πρέπει να δώσει μια ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πρέπει μια και καλή να περάσει στο περιθώριο το παλιό, και όταν λέμε το παλιό μιλάμε για το κατεστημένο το οποίο δημιούργησε όλα τα κακό κείμενα τα οποία πληρώνει διαχρονικά η κοινωνία μας και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω επίσης ότι τα πράγματα από τη Δευτέρα το πρωί σίγουρα δεν είναι εύκολα. Έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει δύσκολα σημεία, έχουμε όμως τη δυνατότητα με πολιτικές δράσεις σε κατευθύνσεις όπως καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει καταθέσει συγκεκριμένους πυλώνες του προγράμματός του για την επόμενη μέρα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν να βγούμε στην πορεία έξω από αυτή την κρίση, και αυτός είναι ο στόχος, να ανασάνει η κοινωνία μας. Τι πιστεύουμε λοιπόν, πολύ επιγραμματικά. Ο πρώτος πυλώνας βασικός για μας είναι οι παρεμβάσεις στην υποστήριξη των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων. Είναι πολύ βασικό. Πώς μπορεί εννοείται να γίνει αυτό? Ποιος εννοείται? Κοιτάξτε, είναι ο πρωτογενής τομέας, που σημαίνει ο αγροτικός τομέας, ο κτηνοτροφικός τομέας,
βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, είναι η μεταποίηση, η οποία πρέπει σήμερα έχει πολύ χαμηλό ποσοστό. Μα πώς θα βοηθήσετε τον αγροτικό τομέα να ανασάνει, όταν είσαστε εκείνοι που μιλάτε για την υπερφορολόγηση? Ένα λεπτό. Μα πρέπει να σας θέτω και ερωτήματα τώρα. Δεν σας διακόπτω, σας θέτω και ερωτήματα. Να πω λοιπόν. Κατεβαίνουν οι αγρότες στους δρόμους και το ξέρετε. Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν τώρα στους αγρότες. Οι αγρότες κατέβαιναν διαχρονικά στους δρόμους και καλά κάνουν και κατεβαίνουν και διεκδικούν. Αλλά η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, η Ήπεδρος και ο αγρότης, δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έχουν οδηγήσει οι προηγούμενοι. Και θα σας πω, μια που μιλάμε για τους αγρότες, να το ακούσω. Κυρία Κτιστάκη, μη γελάτε. Τι θέλετε να κάνω, τι μου λέτε τώρα, ότι μας έφεραν εδώ οι προηγούμενοι και εσείς το βελτιώνετε με 29% φορολογία, με 100%. Τι μου λέτε? Κακώς σου απίθυνα το λόγο. Κακώς τον απευθύνατε το λόγο. Δεν θα μιλούσα αν δεν τον απευθύνατε. Σας παρακαλώ, ακούστε λοιπόν λίγο. Εγώ σας άκουσα χωρίς να διακόψω κανένα. Το 2013 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι εδώ ο φίλος ο Ρασίρης, ψήφισαν τον νόμο ο οποίος τι έκανε, φορολογούσε με 13% από το 1 ευρώ, και πέστε μου αν είναι ψέματα ή αν κάνω λάθος, σε όλα τα εισοδήματα των αγροτών, ναι ή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους μήνες, τους 7 που διακυβέρνησε, στον βαθμό που τον άφησε να κυβερνήσει, λέω εγώ, μετά από αυτές τις πιέσεις, τι έκανε? Πρώτον, για τις αποζημιώσεις που παίρνουν οι αγρότες, πάλεψε και κατόρθωσε να μην φορολογούνται. Είναι θετικό για τον αγρότη? Ναι. Δεύτερον, οι επιδοτήσεις των αγροτών μέχρι 12.000 ευρώ να μην φορολογούνται. Είναι θετικό? Ναι, λέω εγώ. Και τα ακούει και ο αγρότης. Γιατί η πλειοψηφία των αγροτών δεν παίρνουν επιδοτήσεις 50 και 80 και 500.000. Η μεγάλη πλειοψηφία αγροτών είναι σε αυτό το κομμάτι και έχουν μια ελάφρυση. Επίσης, όσον αφορά τη φορολόγηση, έχετε δίκιο. Είναι ένα από τα δύσκολα μέτρα και ήδη και ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο πρώην πρωθυπουργός, δήλωσε ότι είναι μία από τις μάχες που θα δώσουμε για να έχουμε για τους καθαρούς αγρότες, να έχουμε φορολόγηση στο 13% και ταυτόχρονα ήδη μελετά και έχει επεξεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αντίρροπα μέτρα για την αγροτιά, για τον αγροτικό τομέα, για την Ήπεθρο και για τον κτηνοτροφικό τομέα. Θα μπορούσα να σας τα απαριθμίσω, τα οποία, προσέξτε, ένα μόνο θα σας πω. Ακόμα και διαμέσου των βιβλίων εσόδων-εξόδων έχει μελετηθεί ότι εάν λειτουργήσει σωστά θα μπορέσει να φέρει 500 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της κυβέρνησης, στα ταμεία του κράτους, τα οποία θα μπορούν να αναδιανεμηθούν υπέρ των αγροτών και μπορούν ταυτόχρονα να ληφθούν και μέτρα, γιατί εμείς μιλάμε πλέον και σε άλλους τομείς, τα οποία να χτυπήσουν την ελληνοποίηση των προϊόντων, να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Ήδη μπαίνουν ζητήματα τέτοια στην Ευρώπη και αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία είναι ένα άλλο, αν θέλετε, ένας άλλος τρόπος πίεσης της αγροτικής παραγωγής. Άρα μέσα από όλα αυτά να αγωνιστεί η αριστερά, να αγωνιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί εκεί είναι η στρατηγική του επιλογή και σέβομαι τις άλλες επιλογές. Επίσης, προσέξτε, μιλήσαμε για την αγροτική οικονομία, άρα χρειάζεται αναπροσανατολισμό, χρειάζεται ενίσχυση ο αγροτικός τομέας, χρειάζεται, δεν μπορώ τώρα να τα αναπτύξω. Επίσης, ένα μεγάλο, σε αυτό το πρώτο κομμάτι στη στήριξη των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων, πιστεύουμε ότι είναι η καινοτομία. Υπάρχει το ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο δίνει δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία, οι συνεργατικές μορφές κοινωνικής οικονομίας. Η αριστερά θα παλέψει για αυτές τις διαδικασίες και έτσι να αποκτήσουν, ας πούμε, αυτές οι ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις να ανοιχτεί το πεδίο τους, και ταυτόχρονα είναι το θέμα να εξασφαλιστεί εργασία και εργασία για τους νέους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Κτιστάκη, παρακαλώ. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σκορδελή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις επιλογές που έχει κάνει και με την προδοσία την οποία φόρτωσε τον ελληνικό λαό, καταρχήν δεν μπορεί να θεωρεί ότι ανήκει πια στο χώρο της αριστεράς. Και κατά δεύτερον,
θα πρέπει να ξέρει ότι θα μας έχει όλο τον κόσμο που πρέπει να αντιμετωπίσει το τρίτο μνημόνιο που έρχεται αύριο απέναντί του. Δεν ανήκει στο νέο, ανήκει πια στο παλιό. Έχει μπει και αυτός στο μνημονιακό καθεστώς, το οποίο πρέπει ο κόσμος να αντιπαλέψει. Από την επομένη των εκλογών, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να ξεκινήσουμε τον αγώνα απέναντι σε αυτό το τερατώδες μνημόνιο που μας έχετε φορτώσει, για να αποτρέψουμε το να μετατραπούμε στην κοινωνική χωματερή της Ευρώπης που θέλουν να μας κάνουν και σε μια αποικία χρέους όπως θέλουν να μας καταντήσουν. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η διάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας και καλούμε όλο τον κόσμο ουσιαστικά να συστρατευτεί σε αυτό. Με την έννοια αυτή, καλούμε τον κόσμο να μαυρίσει όλα τα μνημονιακά κόμματα και όλα τα δεκανίκια τους, που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πλασαριστούν με διάφορους τρόπους μέσα στην Ελληνική Βουλή για να μπορέσουν να φτιάξουν μια μεγάλη μνημονιακή κυβέρνηση για να μας φορτώσουν το τρίτο μνημόνιο. Καλούμε τον κόσμο να ετοιμαστεί να αυτοοργανωθεί για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική δική του ηγεσία, αριστερή, επαναστατική και μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα μπορέσει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προς όφελος πραγματικά των συμφερόντων του και όχι στη αυτή. Δευτέρα παρουσία δηλαδή. Και όχι αυτή, αυτό που λέτε εσείς είναι η δευτέρα παρουσία. Μας οδηγείτε σε μια απόλυτη καταστροφή να την οποία δεν πρόκειται να ανεχτούμε. Και από μένα. Μία διακοπή και από μένα. Όσες θέλετε. Η επαναστατική ρητορία και η ιδεολογική καθαρότητα στον χώρο της αριστεράς, έτσι για μας έχει σταματήσει. Εάν εσείς για σας έχει σταματήσει η αριστερά, δυστυχώς. Δεν έχετε είναι καμία σχέση με αυτό το πράγμα πια. Η κοινωνία έχει ανάγκες και εμείς κατεβήκαμε στο γήπεδο, παίζουμε μπάλα, λύνουμε προβλήματα, γι' αυτό και ο κόσμος εναποθέτει. Φετεριστήκατε την ψήφο του κόσμου, τον βάλετε να ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα και πήρατε το 62% του όχι και το κάνατε ναι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε να μιλάτε. Μπορείτε να την κερδίσετε κι εσείς. Με το εναλλακτικό σας σχέδιο. Αν μπορείτε, νομίζω ότι η Κυριακή είναι εδώ, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Το θέμα δεν είναι να κυβερνήσουμε εμείς, το θέμα είναι να κυβερνήσει ο κόσμος. Να δούμε. Ναι, σταματάω, σταματάω. Κύριε Σκορδέλη, ευχαριστώ. Κυρία Δουλγεράκη και κυρία Κτιστάκη, καταρχήν μνημονιακό κίνημα δεν είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχετε στον χώρο της αριστεράς, όπως επικαλείστε, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Στον χώρο της αριστεράς, τον οποίο επικαλείστε και αναφέρετε συνεχώς, προφανώς έχετε παντελώς στρατηγικό έλλειμμα. Είδαμε και το δικό σας το πλεόνασμα στρατηγικό. Το να επιλέξουμε εμείς, σεβόμενοι και υπηρετώντας τον ελληνικό λαό, λύσεις οι οποίες θα τον οδηγούσαν στο παραπέτασμα και θα τον γύριζαν ένα αιώνα πίσω, αυτό δεν το κάνουμε. Θα μας πάτε μπροστά! Πατριδοκάπηλοι και προς όφελος των κομμάτων μας, δεν θα γίνουμε ποτέ. Η συμφωνία της 12ης Ιουλίου είναι μια συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να προχωρήσει συντεταγμένη. Δεν λέω ψέματα ποτέ. Λέτε ψέματα. Δεν λέω ψέματα ποτέ. Μην διακόπτετε, κυρία Κτιστάκη. Νομίζετε ότι είναι καλό αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι κάναμε, οπισθοχωρήσαμε, διότι οι συνθήκες δεν μας το επέτρεπαν. Η συμμάχη που επικαλείται η κυρία Κτιστάκη, για παράδειγμα η Ρωσία, δεν ανταποκρίθηκε. Παντού απευθυνθήκαμε και στην Κίνα απευθυνθήκαμε και στη Ρωσία απευθυνθήκαμε. Κανείς δεν θέλησε να βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά. Διότι τα συμφέροντά τους με την Ευρωζώνη και με τη Γερμανία ήταν πολύ μεγάλα. Κατά συνέπεια, εκμεταλλεύτηκαν το ελληνικό ζήτημα προς όφελός τους η κάθε πλευρά. Γνωρίζετε καλά το ουκρανικό ότι λύθηκε με αφορμή το ελληνικό. Δεν λύθηκε το ουκρανικό. Ακούτε τίποτα για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή ή για την Κριμαία? Τι θα πει αυτό, επειδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σειράξεις, πάει να πει ότι λύθηκε λοιπόν, το ουκρανικό. Μια βασιστική κυβέρνηση της κάθισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνοι σας τα λέτε. Φυσικά. Μόνοι σας το λέτε αυτό το πράγμα. Και το ίδιο θα κάνουν και σε εμάς, νομίζετε θα διστάσουνε. Λοιπόν, να μας φορέσουν ό,τι θέλουνε. Ασφαλώς, εάν ήταν στα πράγματα ηγέτες, η ηγεσία, η σημερινή, αν είχε τη συλλογιστική τη δική σας και σκεφτόταν με τον ιδιωτελή τρόπο που σκέφτεται αυτή τη στιγμή και το ΚΚΕ και το δικό σας κόμμα, θα λειτουργούσαμε και θα είχαμε τα αποτελέσματα τα ίδια. Αυτά απεφεύχθησαν, κυρία Κτιστάκη. Για όσα αντιλαμβάνονται. Κύριε Σκορδίλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εσείς, κυρία Κτιστάκη,
Ο μέσος Έλληνας που έχει μία κατάθεση από κούμπι. 15-20 χιλιάρικα στην τράπεζα. Θα του την πάρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα από 1η-1η του 16. Ο χρόνος δεν βοηθάει. Έχετε την καλοσύνη σας, παρακαλώ πάρα πολύ, στο χρόνο που απομένει μέσα σε ένα μισή λεπτό, να στείλετε το δικό σας το μήνυμα προς τον κόσμο που σας ακούει. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Σκορδίλη, μιας που έχετε και το λόγο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι μια δύναμη εγγύησης, σταθερότητας για την διακυβέρνηση της χώρας από τις 21 του Σεπτέμβρη. Με ψηφίζοντας ανεξάρτητους Έλληνες, εγγυόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα και την απόδοση δικαίου, το οποίο το κρίνουμε ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε όλους όσους μας οδήγησαν σε αυτόν τον παρανομαστή. Για μας παραγραφή δεν υπάρχει. Θα τους οδηγήσουμε, διότι το χρωστάμε ως πολιτικό κίνημα στον ελληνικό λαό. Αυτό το έχει εκτιμήσει ο λαός και πιστεύω ακράδαντα ότι θα μας δώσει τη δύναμη, και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη δύναμη αναλογικά με τις εκλογές του Ιανουαρίου, διότι η χρησιμότητά μας και η αναγκαιότητά μας είναι μεγάλη στις δεδομένες συνθήκες. Κυρία Κτιστάκη, Νομίζω ότι οι εξελίξεις μέχρι αυτή τη στιγμή, το αδιέξοδο στο οποίο έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα, στο οποίο μας έφεραν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι υπόλοιπες μνημονιακές δυνάμεις που ψήφισαν τις συμφωνίες, δείχνει ένα πράγμα, ότι πραγματική αλλαγή, πραγματικό σταμάτημα της κρίσης και πραγματική έξοδο από το σημερινό αδιέξοδο δεν μπορεί να υπάρξει μέσα από κυβερνητικές και πολιτικές αλλαγές. Από αύριο λοιπόν πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να ξεκινήσουμε με τους αγώνες μας και την αυτοοργάνωσή μας να αντιμετωπίσουμε τα μέτρα που κατεβαίνουν. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει δυνάμεις οι οποίες είναι ξεκάθαρες, με ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά ανταποκρίνεται στα συμφέροντά τους. Δυνάμεις οι οποίες δεν υποχωρούν στην πρώτη δυσκολία, δεν σκορπάνε αυταπάτες, να ψηφίσει την ΟΚΔΕ και πολύ περισσότερο να συμμετάσχει στους αγώνες τους οποίους θα βρεθούμε απέναντι στην καινούργια κυβέρνηση, όποιος συνδυασμός και αν υπάρξει μνημονιακός την επομένη των εκλογών. Να βρεθούμε λοιπόν στους αγώνες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα μέτρα και την κυβέρνηση που θα προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Υποψήφια με την ΟΚΔΕ στο Λασίθι, κυρία Μαρία Κτιστάκη.